Σας καλωσορίζω εκ μέρους όλων των μελών της παράταξής μας. Σας υποδεχόμαστε σε αυτό το νέο ελπιδοφόρο ξεκίνημα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης που θητεύουν ηθήτευσα στο Δήμο μας για τη σημερινή τους παρουσία. Είναι για μας αυτό δύναμη. Καλώ στο βήμα τη σχεδιάστρια Άγια Οικονόμου για να παρουσιάσει το έμβλημα και το όνομα της παράταξής μας. Γεια σας. Για αρχή θέλω να πω μια καλημέρα και είναι μια όμορφη μέρα σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κλάπα για την τιμή που μου έκανε και την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου για την ανάπτυξη του εμβλήματος του συνδυασμού. Θα σας παρουσιάσω μέσα από ένα βίντεο το οποίο επιμελήθηκα με πολύ μεράκι, διότι ήθελα να είναι κάτι ξεχωριστό, όπως ξεχωριστός είναι και ο αγώνας του Μιλτιάδη. Θέλω να σας δείξω τη φιλοσοφία, τη ζωή πίσω από το σχεδιασμό ενός λογοτύπου. Thank you.
ευχαριστώ πολύ για τη θετική αντίδραση. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου θα ορίσουν τα δεδομένα της πορείας του Δήμου μας για την επόμενη πενταετία, αλλά και για μία ακόμη μεγαλύτερη περίοδο, αφού το 2014 συμπίπτει με την αφετηρία της νέας προγραμματικής περίοδου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τις αλλαγές που επέφερε η κρίση και τις νέες συνθήκες που διαμόρφωσε, τις συνέπειες του μνημονίου στη χώρα και στη ζωή του καθενός μας, τις συνέπειες της πρώτης περίοδου εφαρμογής του Καλλικράτη, την προσδοκία των πολιτών για την ανατροπή της ζωφερής πραγματικότητας και τη διαμόρφωση μιας νέας, ειλικρινούς και ελπιδοφόρας πρότασης που θα μεταβάλει το τοπίο. Όλα αυτά ανέδειξαν ένα νέο, ισχυρό, μεταρρυθμιστικό αίτημα για την εποχή μας. Είναι ένα αίτημα που προκύπτει μέσα από την ίδια την κοινωνία. Την επαναθεμελίωση μιας τοπικής αυτοδιοίκησης, ικανής να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής, να συμβάλλει δημιουργικά στην τοπική ανάπτυξη, να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, να κινητοποιήσει προς όφελος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου ευρωπαϊκούς, εθνικούς αλλά και ιδιωτικούς πόρους, να θέσει την υπηρεσία της τοπικής ανάπτυξης στη δημοτική περιουσία, να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους, καλύπτοντας τα κενά που άφησε η κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, αναπτύσσοντας ουσιαστικές πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης. Να διευρύνει την τοπική δημοκρατία, να κατοχυρώσει τη διαφάνεια, τον έλεγχο, τη συμμετοχή, την ενδοδημοτική αποκέντρωση. Να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο χώρο. Να είναι αρρωγός της τοπικής πολιτισμικής παραγωγής. Είμαστε εδώ, με εμπειρία και γνώση, αλλά και την αποφασιστικότητα και την προσήλωση που απαιτούν οι καιροί. Στις εκλογές του Μαΐου ζητάμε την εμπιστοσύνη σας. Αυτή είναι η μόνη δύναμή μας. Είναι η δύναμη που μας ενθαρρύνει να διεκδικήσουμε την ευθύνη του Δήμου με σταθερό οδηγό το στρατηγικό μας στόχο. Για ένα Δήμο που να ενσωματώνει νέα ρεύματα ιδεών και αποφάσεων. Και προτάσεων, με σύγχρονες μορφές διοίκησης. Με νέα εργαλεία ανάπτυξης. Με νέες μορφές συλλογικότητας. Με νέες αρχές κοινωνικής αλληλεγγύης. Αλλά και με νέες μορφές συμμετοχής. Η πρότασή μας περιέχεται σε 10 προγραμματικούς άξονες. Θα εργαστούμε για έναν Δήμο με νέο παραγωγικό πρότυπο, με την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής σε ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Επιδίωξή μας η τουριστική ανάπτυξη τόσο της παραλιακής ζώνης όσο και της ορεινής ενδοχώρας του Δήμου. Το αρχαιολογικό πάρκο της Νικόπολης, η Κασιόπη, τα κάστρα της πόλης, ο θαλάσσιος του θερμανισμού, ο θερμανισμός, τα μοναδικά τοπία της ενδοχώρας αποτελούν στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Απαραίτητες προϋποθέσεις η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την περισσόρκηση επενδύσεων, η βελτίωση των υποδομών, η ισότιμη συνεργασία όλων των φορέων για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιοχής, δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία. Δεσμευόμαστε να ιδρύσουμε άμεσα γραφείο αγροτικής ανάπτυξης στο Δήμο. Στήριξη της παραδοσιακής αλληλείας και της ηχθροκαλλιέργειας. Επιδιώκουμε να ξαναγίνει το λιμάνι μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Δεσμευόμαστε να στελεχώσουμε άμεσα το λιμενικό ταμείο με ειδικευμένο επιστημονικό και επαγγελματικό προσωπικό ώστε να μετατραπεί σε ένα αποτελεσματικό οργανισμό για την ανάπτυξη του λιμένα. Διεκδικούμε την αναβάθμιση της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού. Πρέπει να αξιοποιήσουμε θετικά την παρουσία της, συνδέοντάς την με την τοπική οικονομία. Θα εργαστούμε για το Δήμο της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης, με την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και κάθε επενδυτικής ευκαιρίας για βιώσιμη ανάπτυξη. Προτεραιότητά μας η αύξηση της απασχόλησης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεσμευόμαστε να απαλλάξουμε από κάθε δημοτικό τέλος τις νέες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν και θα εξασφαλίζουν 2 και περισσότερες θέσεις εργασίας για τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Θα εργαστούμε για έναν Δήμο με ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση, με σχέδιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων σε όλο τον Δήμο. Επιδιώκουμε την αλλαγή του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων με την εισαγωγή νέων σύγχρονων μεθόδων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας με πρώτη εφαρμογή το δημοτικό φωτισμό. Θα εργαστούμε για ένα Δήμο με μέλλον,
Ενεργοποιούμε άμεσα το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό σε όλο το Δήμο. Προχωρούμε στις πολεοδομικές μελέτες και τις πράξεις εφαρμογής. Ενεργοποιούμε τα σχέδια χωροτακτικής ανάπτυξης ανοιχτής πόλης στα δημοτικά διαμερίσματα Ζαλόγου και Λούρου. Θα εργαστούμε για ένα Δήμο που αξίζει να ζούμε. Με ποιότητα ζωής, κανόνες ομαλής λειτουργίας, προστασία και αναβάθμιση του δημοσίου χώρου. Με πολιτιστική δημιουργία και άθληση. Θα εργαστούμε για το Δήμο της Αλληλεγγύης. Με πιο ισχυρές δομές κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, διευρύνοντας την κάλυψη των αναγκών του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Δεσμευόμαστε να αναστείλουμε την πληρωμή των δημοτικών τελών σε νοικοκυριά, όπου τα ενεργά τους μέλη είναι άνεργα. Θα εργαστούμε για έναν Δήμο στην υπηρεσία του Δημότη, με αποτελεσματική και δημιουργική διοίκηση του Δήμου, αξιοποιώντας νέα εργαλεία και νέες μεθόδους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη. Με άμεση αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και την αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των στελεχών. Θα εργαστούμε για ένα Δήμο με αποκεντρωμένη εξουσία, δημοκρατία, διαφάνεια, συμμετοχή. Δεσμευόμαστε να επαναφέρουμε αρμοδιότητες και πόρους στα τοπικά συμβούλια. Να ανασυστήσουμε τα συμβούλια στις δημοτικές περιφέρειες Ζαλόγου και Λούρου με τη συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων της δημοτικής περιφέρειας και των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Επαναφέρουμε τις ετήσιες λαϊκές συνελεύσεις στα τοπικά διαμερίσματα, καθώς και το δημόσιο ετήσιο απολογισμό. Εισάγουμε το θεσμό του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Δίνουμε ουσιαστικές αρμοδιότητες στις επιτροπές διαβούλευσης. Ενεργοποιούμε το θεσμό του συμπαραστάτη του Δημότη. Θα εργαστούμε για έναν Δήμο με νέα οικονομική σκέψη. Έχουμε επίγνωση της ισχυρής οικονομικής κατάστασης στην αυτοδιοίκηση. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες από την έλλειψη φόρων. Πρέπει όμως να δράσουμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Με την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου, δεσμευόμαστε να αναθέσουμε μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας του Δήμου για τον ορθολογισμό των δαπανών και των εσόδων. Να αξιοποιήσουμε τη δημοτική περιουσία για την αύξηση των εσόδων του Δήμου. Θα εργαστούμε για ένα Δήμο διεκδικητικό. Ο Δήμος πρέπει να γίνει και πάλι αξιόπιστος συνομιλητής. Με τεκμηριωμένες προτάσεις, ισχυρές συμμαχίες, αποφασιστικότητα και τόλμη. Με ισχυρή παρέμβαση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Με ειλικρινή, ανοιχτή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς. Σε άμεση συνεργασία με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο. Συμπολίτησα, συμπολίτη, η παράταξη της ευθύνης, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης είναι παρούσα στην τοπική κοινωνία, σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας. Είναι όσοι θεωρούν ότι ο δικαιολογημένος θυμός της κοινωνίας πρέπει να μετατραπεί σε δύναμη ανανέωσης, δημιουργίας και προοπτικής. Όσοι απορρίπτουν τον άκρατο λαϊκισμό, τη δημαγωγία, την πόλωση και τη μυσαλλοδοξία. Όσοι δεν συμφιλειώνονται με την ακινησία και τη στασιμότητα. Η παράταξη αυτή αφήνει στην άκρη τις αντιπαραθέσεις του παρελθόντος και τις αγκυλώσεις των κομματικών χώρων. Η παράταξη αυτή αποτελεί πλειοψηφικό ρεύμα και θα εκφραστεί στις εκλογές. Συμπολίτησα και συμπολίτη, η δημοτική μας παράταξη και το ψηφοδέλτιο που δημιουργούμε θα επιδιώξουμε να αποτελέσουν την ευρύτατη δυνατή συνάντηση πολιτών σε ένα κοινό, προγραμματικό και αξιακό τόπο. Μια συνάντηση όλων των δημιουργικών και αναγεννητικών δυνάμεων, με ανοιχτές διαδικασίες, πέρα από στήρες πολιτικές και κομματικές προκαταλήψεις. Με ένα πνεύμα ευρύτητας και μια αντίληψη συνεννόησης. Ένα θετικό κίνημα που θα βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών, χωρίς να εγκλωβίζεται σε οποιοδήποτε δεσμεύσεις, εξαρτήσεις και άδειλα συμφέροντα, που θα συνδέει την υπηρεσία με τη φρεσκάδα, που θα αναδείξει μια νέα γενιά άξιων αυτοδιοικητικών στελεχών. Πηγαίνοντας προς τις εκλογές, μέσα από συναντήσεις και διάλογο με τους συμπολίτες μας, σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, θα παρουσιάσουμε αναλυτικά το σχεδιασμό και το πρόγραμμά μας για τη νέα πενταετία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας εστάλει επιστολή από τον Δημήτρη Τούμο, πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου, την οποία θα σας διαβάσω. Αγαπητοί μου συνδημότες, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεών μου στην Ελλάδα. Θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Είναι η ζωντανή απόδειξη της ευρυχωρίας αυτής της προσπάθειας, αλλά κυρίως της ελπίδας ότι κάτι νέο γεννιέται. Νέο, ελπιδοφόρο για την αυτοδιοίκηση, ελπιδοφόρο για τον Δήμο και τους πολίτες.
Αγαπητές φίλες και φίλοι, στόχος της κίνησής μας είναι η δημιουργία μιας εντελώς νέας αυτοδιοικητικής παράταξης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες που γέννησε η κρίση τόσο για τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τον ίδιο το θεσμό της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Δημιουργώντας αυτή την παράταξη, ανταποκρινόμαστε σήμερα σε ένα κυρίαρχο κοινωνικό αίτημα για τη σύσταση εντελώς νέων και ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών σχημάτων. Παρατάξεων που να προέρχονται από την ίδια την κοινωνία και να έχουν ευρύτερες αναφορές που θα τους επιτρέψουν να συνομιλούν ανοιχτά και χωρίς προκαταλήψεις με τους πολίτες και τους συλλογικούς φορείς, ώστε να διασφαλίζουν πλατιές συνενέσεις για την άσκηση της πολιτικής τους. Σήμερα αλλάζει το μοντέλο νομιμοποίησης της αυτοδιοίκησης μετά την κρίση των κομμάτων. Άρα χρειαζόμαστε και νέα πολιτικά υποκείμενα στην αυτοδιοίκηση. Νέα σχήματα που θα προκύπτουν μέσα από τις ίδιες διεργασίες, από τις ίδιες τις διεργασίες της κοινωνίας και όχι από κινήσεις κορυφής ή συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Αυτές οι παρατάξεις, σαν αυτή εδώ σήμερα, πρέπει να κατοχυρώσουν στο εσωτερικό τους την αρχή της συλλογικής δημοκρατικής λειτουργίας. Να μην λειτουργούν δηλαδή με την γνωστή αρχή του ενός ανδρός αρχή που αναπαράγει η κρατούσα συντηρητική αντίληψη περί δημαρχοκεντρισμού. Είναι νοσηρό σύμπτωμα ο δημαρχοκεντρισμός στον χώρο της αυτοδιοίκησης αφού ταυτίζεται με την υποβάθμιση της τοπικής δημοκρατίας. Σήμερα θέλουμε παρατάξεις, εάν όχι με συλλογική ηγεσία, τουλάχιστον με σταθερούς κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, όπου όλα τα στελέχη θα συνδιαμορφώνουν ισότιμα τις τοπικές πολιτικές. Ο Δήμος, ο πιο κοντινός θεσμός προς τους πολίτες, μπορεί να εξελιχθεί με τη συνδρομή τέτοιων παρατάξεων νέου τύπου σε ένα πραγματικό εργαστήριο ανανέωσης και αλλαγής ενάντια στις κατεστημένες αντιλήψεις που οδήγησαν την αυτοδιοίκηση σε φτωχό συγγενή του κομματικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η δική μας νέα παράταξη δεν βάλει εναντίον κανενός σε προσωπικό επίπεδο και δεν ετεροπροσδιορίζεται. Αντίθετα, κατοχυρώνει έμπρακτα τη δική της αυτονομία απέναντι στις συντηρητικές και αντικοινωνικές πολιτικές που ασκούνται σήμερα σε δημοτικό επίπεδο. Ο ενωτικός και ανεξάρτητος χαρακτήρας της παράταξής μας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι την στηρίζουν πολίτες και στελέχη της τοπικής κοινωνίας που προέρχονται από διαφορετικούς, ακόμα και αντιθετικούς πολιτικούς χώρους. Ο ανεξάρτητος χαρακτήρας όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε σαφή και καθαρή πολιτική και προγραμματική ταυτότητα στον αυτοδιοικητικό χώρο. Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες ήταν από τα πρώτα θύματα του μνημονίου. Δεν αρκούμαστε όμως μόνο σε αυτό. Αναζητούμε βιώσιμες λύσεις που θα ανατρέψουν τις αδιέξοδες πολιτικές σε τοπικό επίπεδο και θα δώσουν διέξοδο στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση, αξιοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στα χέρια της σήμερα η αυτοδιοίκηση. Ούτε αρκούμαστε στον πρωταγωνισμό της καταγγελίας, ούτε περιμένουμε όλα να αλλάξουν από το κεντρικό κράτος. Είναι σωστό ότι το κεντρικό κράτος δεν αρκείται στο να επιδεικνύει απλώς δυσπιστία στην αυτοδιοίκηση. Καλλιεργεί επιπλέον ένα κλίμα ενοχοποίησης που συχνά διολυσταίνει σε μια ολομέτωπη επίθεση στους τοπικούς θεσμούς. Η αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζεται από το κράτος ως προνομιακό πεδίο οικονομικής αφέμαξης και ως κατεξοχήν χώρος εφαρμογής περιοριστικών πολιτικών που αποστερούν τους τοπικούς θεσμούς από απολύτως βασικά μέσα για την άσκηση της αποστολής τους. Σε αυτό λοιπόν το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, η αυτοδιοίκηση πρέπει να επικεντρωθεί σε δύο στόχους. Πρώτα απ' όλα να δικαιολογήσει την ύπαρξή της και να περισσώσει την ίδια την αξιοπιστία της στα μάτια των πολιτών. Δεύτερον, να δώσει τη δική της απάντηση για διέξοδο από την κρίση και να θέσει τη δική της πολιτική και αναπτυξιακή ατζέντα, θωρακίζοντας παράλληλα το θεσμό απέναντι
στις συνέπειες της κρίσης. Τίθεται συχνά το ερώτημα, πώς τοποθετούμαστε απέναντι στον καλλικράτη, σε αυτή τη μεταρρύθμιση η οποία σημάδεψε και το παρόν και το μέλλον της αυτοδιοίκησης. Ο καλλικράτης αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα του αυτοδιοικητικού κινήματος τα τελευταία 20 χρόνια. Ο τρόπος ωστόσο που εφαρμόστηκε και κυρίως η χρονική του σύμπτωση με το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης έδειξαν πως μια αυθεντική προοδευτική μεταρρύθμιση μπορεί να εκφυλιστεί από τις κυβερνήσεις σε ένα τυφλό εργαλείο άσκησης της μνημονιακής πολιτικής για την επιβολή κάθε λογής περιορισμών στις τοπικές κοινωνίες. Η περίπτωση του Δήμου Πρέβεζας είναι απολύτως ενδεικτική. Η χαμηλή κοινωνική και αναπτυξιακή συνοχή του Δήμου είναι η συνέπεια αυτής της υπέρμετρης διεύρυνσης. Μιας διεύρυνσης χωρίς επαρκή οικονομική στήριξη και χωρίς καμιά οργανωτική ετοιμότητα ή κάποιο σχέδιο ισόρροπης ανάπτυξης και ενίσχυσης της εσωτερικής δημοκρατίας στην αρχιτεκτονική της λήψης των αποφάσεων. Σήμερα βιώνουμε ένα Δήμο άνισον και πολλαπλών ταχυτήτων, χωρίς καμιά συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στον αναπτυξιακό προγραμματισμό, εάν βέβαια τέτοιος υπάρχει, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και την υλοποίηση των δράσεων. Ο ατελέσφορος αυτός σχεδιασμός πρέπει να επαναξεταστεί στο πλαίσιο μιας λιγότερο συγκεντρωτικής και πιο δημοκρατικής αντίληψης για την τοπική και κοινωνική ανάπτυξη μέσα από αποκέντρωση εξουσιών προς όφελος των περιφερειακών ενωτήτων. Ακούσατε προηγουμένως ένα από τους άξονες, τους 10 της πολιτικής μας, την πρόθεσή μας να επαναφέρουμε πόρους και αρμοδιότητες στα τοπικά συμβούλια. Θέλουμε να ξανακάνουμε τον πρόεδρο και το τοπικό συμβούλιο αφέτη στον τόπο του. Θα επαναφέρουμε τις λαϊκές συνελεύσεις σε κάθε χώρο, έτσι ώστε ο καθένας από εμάς, ο κάθε πολίτης αυτού του νομού, της κάθε κοινότητας, να γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει, τι έγινε, γιατί έγινε και να έχει λόγο σε αυτό. Προτιθέμεθα να φέρουμε για πρώτη φορά το θεσμό του συμμετοχικού προϋπολογισμού, που στην πραγματικότητα δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιηθούν οι πολίτες στον τρόπο ανάπτυξης, υλοποίησης και επιλογής των έργων στη γειτονιά, στο Δήμο, στην κοινότητα. Ένα κομμάτι του προϋπολογισμού που δεν θα το χειρίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα το χειρίζεται η ίδια η κοινωνία. Έχουμε πρόθεση να επαναφέρουμε αρμοδιότητες στις επιτροπές διαβούλευσης που σήμερα έχουν γίνει ένας θεσμός που δεν παράγει τίποτα. Έτσι ώστε φορείς, σύλλογοι, συλλογικότητες να μπορούν να εκφράζουν όχι μόνο γνώμη, αλλά και κριτική στο αποτέλεσμα της κάθε πολιτικής που ο Δήμος εκπονεί. Και βεβαίως θα ενεργοποιήσουμε το θεσμό του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης. Θεωρώ αδιανόητο ένα από τα πιο προοδευτικά εργαλεία του καλλικράτη για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας ή εσωτερικών συμβιβασμών στα Δημοτικό Συμβούλιο, στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο, να παραμένει σήμερα ανενεργό και ο πολίτης, παρότι έχει θεσμοθετηθεί αυτό το μέτρο, να αναγκάζεται να τρέχει από υπηρεσία σε υπηρεσία για να βρει το δίκαιο του και να μπορέσει να γνωρίσει τι γίνεται με την υπόθεση του. Φτάνει όμως μόνο αυτό σήμερα? Τι άλλο πρέπει να αλλάξει? Πέραν αυτών, πιστεύουμε ότι απαιτείται ριζική αλλαγή στο πρότυπο διοίκησης του Δήμου. Στη συνείδηση των πολιτών έχει ξεπεραστεί ο τρόπος που διοικούνταν ένας Δήμος μέχρι τα σήμερα. Και αυτό είναι πραγματικό, είναι η αλήθεια. Η αναπαραγωγή του συστήματος της ασφυκτικής εξάρτησης της αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος είναι αναποτελεσματική. Σήμερα ζούμε σε συνθήκες ακραίας εγκατάλειψης της αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος. Το στοίχημα επομένως είναι σήμερα να δούμε πώς θα απεξαρτηθούμε από το κράτος. Ας δούμε τι έγινε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Την περίοδο της κρίσης όλοι οι Δήμοι της Ευρώπης κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα κοινό ερώτημα.
Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις και τα έσοδα των Δήμων μειώνονται συνεχώς, πώς θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στην ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης που απαιτούν επιπλέον δαπάνες? Πόσο αυτό το ασφικτικό πλαίσιο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να περισσωθεί η κοινωνική συνοχή? Με βάση αυτά τα δεδομένα, σε όλες τις ευρωπαϊκές αυτοδιοικήσεις αναζητήθηκαν λύσεις. Πρώτος στο πεδίο της αποτελεσματικότερης και δημοκρατικότερης οργάνωσης και διαχείρισης των Δήμων και δεύτερον στο πεδίο της εξέβρεσης εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης. Και χαίρομαι που έχω απέναντί μου τον Ξενοφόντα, ο οποίος είναι ειδικός στα θέματα αυτά. Στις συνθήκες κρίσης, η διοίκηση ενός Δήμου πρέπει να χαρακτηρίζεται από καινοτομία, δημοκρατία, συμμετοχή, αναζήτηση εναλλακτικών πηγών εσόδων. Σήμερα έχουμε ένα Δήμο μπροστάρει στις νέες ιδέες, ανοιχτό στο διάλογο με τους πολίτες, πρωταγωνιστή στη μάχη για την προάσπιση των συλλογικών αγαθών που κινδυνεύουν σήμερα. Όμως συγχρόνως έχουμε ανάγκη από ένα Δήμο που θα εγκαταλείψει τη φοβική και την αμυντική νοοτροπία του παρελθόντος και να αναλάβει γενναίες πρωτοβουλίες τόσο στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης, υπερβαίνοντας το στενό πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Καλλικράτη, όσο και στο πεδίο της άσκησης ενεργού κοινωνικής πολιτικής που θα αποτρέπει την ακραία ένδυα και θα βάζει φρένο στην ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσαν τα μνημόνια. Σε αυτό απαντούν ορισμένες από τις προτάσεις που ακούσατε προηγουμένως. Σε αυτή τη δημιουργική πορεία οφείλουμε να πάρουμε αποστάσεις από μια στενά διαχειριστική αντίληψη. Για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία της κοινωνικής οικονομίας που αξιοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά παραδόξως έχουν ξεχαστεί εντελώς τον τόπο μας. Αυτή είναι η ανάλυση που στηρίζει τους 10 προγραμματικούς μας άξονες. Δεν θα κάνω άλλη αναφορά σε αυτούς, γιατί θα υπάρξει μετά διάλογος και δεν θα ήθελα να καταναλώσω τον χρόνο. Υπάρχει το ερώτημα, πώς μπορεί να συμβάλλει ο Δήμος στην επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας? Θεωρούμε κεντρικό μέλημα ενός Δήμου στα χρόνια της κρίσης ότι είναι να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας. Αυτή είναι η νέα αυτοδιοίκηση μετά την κρίση. Το νέο ΕΣΠΑ εισάγει φιλόδοξους στόχους και μπορεί να γίνει καταλύτης για την ανάπτυξη υπό μια βασική προϋπόθεση που ισχύει και για τον τόπο μας. Ότι οι πόροι αυτού του νέου ΕΣΠΑ θα κατευθυνθούν σε επιλογές ικανές να κινητοποιήσουν τον πολλαπλασιαστή της ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι, είμαι από αυτούς που υπηρέτησαν το μοντέλο των ευρωπαϊκών πόλων που πήγαιναν σε αναπλάσεις ή δράσεις που πολλοί χαρακτήρισαν ως έργα όχι ουσίας. Είναι γεγονός. Δεν είναι όλη η αλήθεια. Σήμερα η εποχή άλλαξε. Σήμερα η αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη για κάτι καινούργιο. Είναι κοινή διαπίστωση, αγαπητοί φίλοι, ότι η περιοχή υστερεί σοβαρά σε επενδύσεις. Η ανάπτυξη προϋποθέτει πια να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα. Τι ανάπτυξη θέλουμε ώστε να μειωθεί δραστικά η ενεργεία στον τόπο μας? Τι πρέπει να κάνουμε για να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις? Τι είδους επενδύσεις τελικά θέλουμε και πώς προσεγγίζουμε τους επενδυτές? Ποια πλεονεκτήματα είμαστε διατεθειμένοι να αξιοποιήσουμε ώστε να γίνουμε περισσότερο ελκυστικοί στον εθνικό καταμερισμό των επενδύσεων? Γιατί έχουμε μικρής διάρκειας τουρισμό και πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την ίδια μας την πόλη, τον ίδιο μας το Δήμο, την ίδια την περιοχή σε τουριστικό προϊόν? Έχουμε εν τέλει αναπτυξιακό ρόλο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που υπάρχουν σήμερα εδώ, όπως είναι τα ΤΕΗ ή η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, ή για αυτά που επιδιώκουμε εάν ποτέ μπορέσουμε να έρθουν? Μπορεί η περιοχή μας να αναδειχθεί σε κέντρο καινοτομίας και τεχνολογίας και σε ποιους ακριβώς τομείς? Βέβαια η απάντηση σε αυτό θα ήταν απλή σε μια περιοχή που είναι αγροτική.
Υπάρχει ένα πρόγραμμα στο νέο ΕΣΠΑ που λέγεται «Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων». Είναι ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του νέου ΕΣΠΑ που προϋποθέτει μια τοπική στρατηγική ανάπτυξης μέσω ενός ολοκληρωμένου και πολυτομεακού αναπτυξιακού σχεδίου. Σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι φορείς, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικές συμπράξεις και βεβαίως η ιδιωτική πρωτοβουλία. Εάν μια περιοχή διαθέτει ολοκληρωμένη εδαφική στρατηγική, οι προτάσεις της θα είναι επιλέξιμες. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε γεωγραφική περιοχή πρέπει να εντοπίσουμε τα ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά της. Ενώ όμως ο Δήμος μπορεί και έπρεπε ήδη να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαβούλευση, την επεξεργασία της στρατηγικής και τον συντονισμό των διαφορετικών συμφερόντων, αν θέλετε και την επιλογή των δράσεων με όποιες συμπράξεις σημαίνει αυτό, παραμένει σήμερα άπραγος και θεατής. Δεν αναφέρομαι τυχαία. Δεν αναφέρομαι τυχαία σε αυτό. Είναι γνωστό ότι οι εθνικοί πόροι έχουν στερέψει. Είναι επίσης γνωστό ότι τα δημοτικά έσοδα δεν θα υπαρκούν για αυτά τα οποία λέμε μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν, πώς αυτή η νέα αυτοδιοίκηση την περίοδο της κρίσης θα απαντήσει στα ερωτήματα που έγιναν πριν? Υπάρχουν, αγαπητές φίλες και φίλοι, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και σήμερα αυτή είναι η νέα οικονομική σκέψη και η νέα αντίληψη αυτοδιοίκησης. Αυτά πρέπει να ενεργοποιήσουμε. Και θα πρέπει να το ενεργοποιήσουμε ο Δήμος, η κοινωνία, οι ιδιωτικοί φορείς. Είναι επομένως προτεραιότητά μας να ενεργοποιήσουμε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο ή αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί είναι η μόνη περίπτωση να κινητοποιηθούν δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι και να γίνουν νέες επενδύσεις στην περιοχή μας. Υπάρχει το ερώτημα, πώς αξιολογείται σήμερα το έργο του Δήμου? Επικαλούμενοι διαρκώς το άλοθε της οικονομικής δυσχέρειας του Δήμου, η δημοτική ηγεσία έχασε πλήρως τον έλεγχο της διαχείρισης των καθημερινών προβλημάτων στη λειτουργία της πόλης. Η ποιότητα της καθαριότητας έπεσε σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από εκείνα της προηγούμενης δημοτικής θητείας. Η αδυναμία παρέμβασης το βλέπουμε να συμπληρώνεται με τον πολλαπλασιασμό των αδέσποτων και τη θλιβερή κατάσταση του συνόλου σχεδόν των ελεύθερων χώρων, δυστυχώς, σε όλη την έκταση του Δήμου. Η σημερινή Δημοτική Αρχή περισσότερο εκτέθηκε στα μάτια των πολιτών από την απραξία και τον συντηρητισμό της, παρά από τη δραματική περικοπή των κρατικών πόρων. Και άλλοι δήμοι της χώρας επλήγησαν εξίσου από τις περικοπές αυτές, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν κατάφεραν πολύ περισσότερα στους τομείς της ανάπτυξης, της κοινωνικής προστασίας και της βελτίωσης της καθημερινότητας. Και άλλοι δήμοι ήρθαν αντιμέτωποι με τη μείωση του προσωπικού στην καθαριότητα ή στο πράσινο, χωρίς όμως αυτό να πλήξει την εικόνα της πόλης, με φαινόμενα ακραίας εγκατάλειψης σε δημόσιους χώρους. Απογοήτευση προκαλούν οι επιδόσεις της στην αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, αφού έχασε σειρά προγραμμάτων ή, για να είμαι σαφής, όλα τα προγράμματα τα οποία υπήρχαν. Έτσι σήμερα υπάρχουν πόροι και έργα από την προηγούμενη δημοτική θητεία και μόνο. Και αυτό το αποδεικνύει μια απλή ανάγνωση στις εντάξεις των έργων στο ΕΣΠΑ που υπάρχει. Ακατανόητη είναι ακόμα η απραξία της στην πρόθεση του νέου χωροταξικού της Πρέβεζας, αλλά και των άλλων δημοτικών ενωτήτων. Ένα εργαλείο που θα μπορούσε να σχεδιάσει την ανάπτυξη από τα σήμερα και καθαριστερεί στα συντράπια του Δήμου για 3,5 χρόνια. Ενώ αποχωρώντας από το Δήμο το είχαμε ενεργοποιήσει. Προκλητικός είναι ακόμη ο τρόπος των αναθέσεων των έργων και σκανδαλώδης η προμήθεια και η διαχείριση του πετρελαίου. Ερωτηματικά δημιουργεί η αδυναμία της να επιλύσει το πρόβλημα της υδροδότησης σε πολλές κοινότητες στην παραλιακή ζώνη. Αποδείχθηκε ανήμπορη να συλλάβει τις νέες συνθήκες, κατώτερη των περιστάσεων. Ποιο είναι το δίλημα των εκλογών, των νέων δημοτικών εκλογών? Εκτιμούμε ότι οι πολίτες σε αυτές τις εκλογές καλούνται να απαντήσουν στα ακόλουθα διλήμματα. Θέλουν μια δημοτική αρχή από τα ίδια, υπηρεσιακή,
προσαρμοσμένοι πλήρως στο ξεπερασμένο και οπισθοδρομικό μοντέλο λειτουργίας των Δήμων που κατέρευσε στα χρόνια της κρίσης, ή θέλουν μια δημοτική αρχή με σύγχρονο όραμα που θα ανοιχνεύει νέους δρόμους για την τοπική ανάπτυξη, θα αναζητά εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και θα προωθεί έξυπνες λύσεις για να προσελκύσει επενδύσεις και να φέρει νέες δουλειές στον τόπο. Θέλουν μια δημοτική αρχή πλήρως συμβιβασμένη και υποταγμένη στις συντηρητικές πολιτικές του κεντρικού κράτους που πολλαπλασιάζουν τα θύματα της κρίσης, ή θέλουν μια δημοτική αρχή στήριγμα στους αδύνατους, ασυμβίβαστη και δημιουργική, που θα ορθώνει το ανάστημά της και θα εφαρμόζει εναλλακτικές πολιτικές με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Θέλουν τέλος ένα δήμαρχο απόμακρο και αποξενωμένο από την κοινωνία, ή θέλουν μια δημοτική ηγεσία, ενεργητική, λαϊκή, κοντά στους πολίτες, χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα, ικανή να δώσει νέες ευκαιρίες και να ανοίξει το παιχνίδι σε νέες ιδέες, νέους ανθρώπους, κάνοντας αντίπαλό της τη στασιμότητα. Τα διλήμματα που έθεσα είναι πραγματικά. Ανταποκρίνονται στα κριτήρια που θα υπηρεσχίσουν στην αντίληψη των πολιτών για να επιλέξουν τη δημοτική αρχή που τους εκφράζει. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και ένα ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσω. Γιατί επιστρέφω? Καταρχήν, θα πρέπει να σημειώσω ότι μετά τη λήξη της θητείας μου ως δημάρχου, παρέμενα ενεργός στα δημοτικά πράγματα, άρα δεν θεωρώ ότι αποχώρησα. Οι λόγοι που με οδήγησαν να διεκδικήσω πάλι την ευθύνη του Δήμου έχουν να κάνουν με τις νέες προκλήσεις της αυτοδιοίκησης. Ανέπτυξα προηγουμένως τα νέα προτάγματα της αυτοδιοίκησης, το νέο της ρόλο. Η αυτοδιοίκηση μετά την κρίση δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γνωρίζουμε. Γεννιέται μια νέα αυτοδιοίκηση. Κατανοώ απόλυτα τις συνθήκες και πιστεύω ότι έχω τη γνώση, την εμπειρία και τη διάθεση να εργαστώ αποτελεσματικά σε αυτό το νέο περιβάλλον. Σήμερα, πλάι σε αυτά που γνωρίζαμε ως πεδίο δράσης της αυτοδιοίκησης, προστίθεται η αποφασιστική συμμετοχή της για την ανασυγκρότηση της τοπικής ανάπτυξης, την προσέλκυση επενδύσεων, την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ακόμα γιατί θέλω να συμβάλλω στην ανάδειξη μιας νέας γενιάς αυτοδιοικητικών στελεχών που θα πάρουν την τύχη της πόλης και του Δήμου στα χέρια τους. Γι' αυτό επιλέξαμε τη σύζευξη της φρεσκάδας των νέων ιδεών και των νέων ανθρώπων που προηγουμένως είδατε και πολλών άλλων που είναι εδώ μαζί μας, με τη γνώση και την εμπειρία. Με αφορμή αυτό θέλω να διαβεβαιώσω ότι όλα αυτά τα νέα πρόσωπα, όπως και τα ήδη δοκιμασμένα, διακρίνονται από διάθεση, μεράκι, γνώση, δυναμισμό, αγάπη για τον τόπο. Είναι τιμή για μένα να στέκομαι ανάμεσά τους. Μέτρησε ακόμη, πολύ στην απόφασή μου, η αγάπη για τον τόπο και την αυτοδιοίκηση. Μέσα από τη βάσανο της αυτοκριτικής μου, των αδυναμιών και των παραλήψεών μου στα χρόνια της θητείας μου. Νομίζω ότι είμαι πιο όριμος, πιο έτοιμος να ανταπεξέλθω στις αυξημένες ευθύνες. Γνωρίζω ότι όλα είναι πιο δύσκολα. Αντιλαμβάνομαι τη δίκαιη δυσπιστία των πολιτών απέναντι σε κάθε προσπάθεια. Νομίζω όμως ότι αξίζει να προσπαθήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τέλος, ως ανεξάρτητη παράταξη πολιτών, απευθύνουμε κάλεσμα ενότητας, ελπίδας και δημιουργικής ανατροπής σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες του ενιαίου Δήμου Πρέβεζας, πέρα και έξω από κομματικές σημαίες ή προτιμήσεις, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στις εθνικές ή τις ευρωπαϊκές εκλογές. Τους καλούμε να ενώσουν τη φωνή τους με τη δική μας ανεξάρτητη φωνή για να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα στην τοπική κοινωνία που θα βάλει τέλος στο συμβιβασμό, στην αδράνεια, στη μυρολατρεία. Τους καλούμε να μοιραστούν το όραμά μας για μια πόλη σύγχρονη, δίκαιη, καινοτομική, βιώσιμη, με νέες δουλειές για τους ανέργους. Μια πόλη πρωταγωνίστρια και στην κοινωνική συνοχή και στις μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ.